εμένα τρέλα. Ακού λίγο. Τι σε πουλάω τρέλα, ρε φίλε. Σου λέω έπαιζε πάω και την ώρα. Τι να κάνω τώρα, μην δω τον πάω τώρα. Να δω κοκκινό χωμάρι. Τι να κάνω. Κατέβασε τα γυαλιά κάτω καταρχάς. Η απάντηση είναι ναι, αλλά τι είναι το πρωτεύουσα. Κάτσε, ρε, φορτωμένο στην μαγκιά, κάτσε να μην κατέβασε τα γυαλιά από την καράφα σου να μιλήσουμε. Δεν μου λες, εσύ κάνεις μαγκιές από το τηλέφωνο. Εγώ άμα θες κάνω μαγκιές και από κοντά. Το βλέπεις αυτό το κατσαβίδι. Έλα ρε και εσύ. Ξεσπαστοβάλλω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξεσπαστοβάλλω. Άτι, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Φλώρα. Αυτό που λέει τα γυαλάκια σου, γιατί είναι έτσι άγορε. Άμα. Είναι με μαγνήτη. Α, δεν πιστεύω να τα έχουν σπάσει τίποτα από σένα. Όχι φίλε, δεν μου τα σπάσανε. Και άμα είναι κανένα σαν για σένα, δύσκολα θα μου τα σπάσει. Εσύ δηλαδή, για να μου τα σπάσει, εσύ είναι λίγο δύσκολο. Στα έχουν σπάσει ποτέ τα γυαλάκια σου, αγόρι. Όχι τα γυαλάκια, μην μου τα σπάσει. Μήπως δεν μου τα σπάσει εσύ, να βρεθούμε τα δυο μας. Να δούμε πώς τα φας. Μουστάρεις, τα δυο μας. Είσαι. Έλα νορικοτάρα, έλα τα δυο μας να σε χορέψω λιγάκι, έλα να δεις που είμαι στις φόρμες μου. Έλα μπαρούφα, επόμενη γραμμή, τα γυαλάκια σου, φλωρούμπα. Ακόμα 40 χρονών, σε πληρώνει τη ΔΕΗ μαμά, σταραπού, πάμε. Επειδή τηλεφωνώ από Μενίδη. Όχι ρε φίλε, φίλε μου. Όχι ρε φίλε, είσαι Μενιδιώτης δηλαδή. Θέλω λίγο να μου πει ο Ραπτόπουλος λίγο τη γνώμη του για το 3-5-2. Για την ΑΕΚ. Όχι, αυτό που λέει για τις μπουνιές που θα φας. Γιατί? Μπουνιές λέει που θα φας. Από σένα? Έτσι όπως κόβω λίγο στην τηλεόραση. Ναι. Ένας άσος είσαι και τέρμα, ημόπερ τους κάτω. Φιλέ, ο προκτός σου τι διάμετρο έχει? Ο προκτός σου τι διάμετρο έχει? Άμα σε βρω ξέρεις πως θα γίνει? Σαν το πηγάδι του Μελιγαλά. Επόμενη γραμμή. Πολύ το μάγκα από μακριά, ναι. Για φίλε, γιατί εσύ τι πρόβλημα. Κάτσε λίγο ρε Ραπτόπουλε τώρα. Τι πρόβλημα έχεις ρε πουλάκι μου εσύ. Περίμενε ρε. Μην καμπιέζεις ρε φίλε. Γιατί καμπιέζεις με τον Τζόρνταν, άστο. Γιατί καμπιέζεις ρε φίλε. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Δεν θα μιλήσω με σένα ρε, με τον Τζόρνταν θα μιλήσω. Έλα, γουρνή, το πρόβλημά σου ποιο είναι πέντε. Άστο ρε, λέγε φίλε. Θα σκάσει ρε λίγο να μιλήσω με τον Τζόρνταν. Σκάσε ρε, καλά σε λέει. Μιλάς καλά. Έλα Τζόρνταν. Έλα, λέγε. Τι έρεμος χάρη, τι Άστον αύρε, λέγε ρε, εδώ ρε, μίλα. Τι έρεμος χάρη. Βρε Μοσχάρης και φέρεσαι βρε πρωτόγονε Παοξή. Σε λέμε ρε, το πρόβλημά σου ποιο είναι. Μουνιά ρε, έχεις φάει ποτέ από Παοξή. Σιγάρε άντρα. Σιγάρε άντρα. Ναι. Έλα φίλε. Θέλω να μιλήσω λίγο με το καραφλό, το αγόρι. Και στη μέση. Σε εμένα λες, ναι. Αγόρι μου τι λέει, αλλά. Τι θες ρε Στρακιπού, τι θέλεις, τι θες, τι θέλεις, πίσω από το τηλέφωνο Στρακιπού, τι θέλεις, πάμε πάμε, τι θέλεις, Σε τα μπάρια τους. Ναι, Στρακιπού, έλα, ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Καλά ρε, 25 λεπτά μέχρι και περιμένω γαμώ τη γυναίκα σου, τι φάπ. Έλα, 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 για να βρίσεις τόσο μπούφος είσαι ρε φίλε. Έλα, έλα φίλε. Ναι, δηλαδή αν έρθουμε μέσα και σε μπούμε, δώσε το τηλέφωνο αυτούνο. Τι θα το κάνουμε. Τι θα μας πεις τώρα, δεν μας είσαι τηλέφωνο. Και τι θα το κάνουμε. Το πόλι πήτα πάντο δίνω με το μαλάκι. Πάμε επόμενη. Έλα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς. Καλώς. Θέλω να κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση στο Ραπτόπουλο λίγο. Βεβαίως. Ραπτόπουλε, πόσο πού είσαι. Όπα, δύο στα δύο, καλά πάμε. Έλα, άντε. Τώρα τα παπάτηκα αυτά, άστα, εσύ εννοείς τώρα. Ότι ο λαός του Πάου λείπει το Σαββίδι, ενώ ο μεγαλύτερος λήφτης Ραπτόπουλης εσύ. Φίλε, γεννήθηκες μαλάκας ή στην πορεία έγινες μαλάκας. Γεννήθηκες μαλάκας ή έγινες στην πορεία. Μπορείς να μου απαντήσεις. Στα ίσια, μπορείς να μου απαντήσεις. Αν εκγενετής είσαι μαλάκας ή στην πορεία. Έπαθες την νόσο και προσπαθείς να κάνεις θεραπεία. Εξήγησέ μου. Γιατί δεν μιλάει ο φίλος. Είσαι το στόμα σου Ραπτόπουλε. Ναι, ναι. Μου απαντάς. Τώρα καταλαβαίνεις ελληνικά. Βρε, εγώ καταλαβαίνω ελληνικά και μιλάω ελληνικά. Εσύ καταλαβαίνεις άλλα. Αυτό κατάλαβες εσύ. Ότι σε είπα γλύφτη. Το γλύφιζε τον Αλέπα του Ιώχη.
Ναι, φίλε, εγώ γλύφω τον Αλέφαντο. Εσύ τι κάνεις με το Σαββίδι. Ναι, 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 το γλύφω, το γλύφω. Ωραία. Εσύ με το Σαββίδι. Το γλύφω, ρε φίλε, ναι. Το γλύφω, μπράβο. Το γλύφω και μου μαθαίνει μπάλα. Εσύ το Σαββίδι, τι το φοβάσαι να του κάνεις κριτική. Ελληνικά μιλάμε. Εμείς μιλάμε ελληνικά τώρα. Εγώ πρέπει να μιλήσουμε σαν άνθρωποι να πούμε. Μα εγώ σου λέω άλλο και εσύ μου λες ότι λέω άλλο. Ρε καταλαβαίνεις τι λέμε ρε. Έλα, άλλα λες. Γλυκό μου αγόρι, σου μιλάω ότι αισθάνομαι ότι επειδή ο Σαββίδης πληρώνει, είναι τίμιος, σωστός στις συναλλαγές του, αλλά την ομάδα σου την έχει. Άρα είναι γλύφτης ο λαός σου ρε. Α, αυτό λέτε παιδί μου. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, εντάξει. Είναι γλύφτης, εντάξει. Επόμενη. Μετά. Πάσω τα δοντάκια Ραπτόπουλε. Κάτσε φρόνημα. Κοίταξε, άκουσε φίλε. Τις μαγκές. Κάθε φρόνημα είναι αυτό που λέει τώρα, με τρελαίνεσαι. Είσαι ιστερικός. Είσαι ιστερικός. Έχεις να πηδήξεις κανένα χρόνο και μπορεί να σε κάνει. Θα πηδήξω σένα, φίλε. Εγώ δεν κάθομαι όμως, βρέσκε μια γυναίκα, τι να σε κάνω. Άντε, μίλα με τον Τζόρνταν. Χαλάρωσε, χαλάρωσε. Μη στραβώνεις το στόμα. Τα βριζόμαστε, εμείς κάνουμε μια ποιοτική εκπομπή εδώ πέρα. Επιπέδου και τα λοιπά. Τι αυρίζεται, τι είναι. Πάμε στον προτελευταίο, ναι. Μόλις είπες ποιοτική, πήρες την απάντηση, ρε. Η απάντηση για την ποιότητα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ρακετιά. Μόλις μίλησε για ποιότητα. Έλα, φίλε. Πήρε την απάντηση. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Πρόσεχε, φίλε. Να σε ρωτήσω, Τζόρνταν, πρέπει να έχεις τεράστια υπομονή για να μέθεις αυτό το καράφλο μουνάκι από το καφέ. Αυτό τον Γκαριόλι. Εντάξει, τώρα μην παραφέρεσαι τώρα. Κύριε, για μένα μιλάτε. Πουτάνα από δι. Για μένα μιλάτε, κύριε. Τι θα γίνει σήμερα, ρε, θα μιλήσουμε εμείς καθόλου. Όχι, ρε, δεν μιλήσεις. Επόμενη, δεν μιλάς εσύ, ρε. Δεν μας αρέσει το ύφος σου. Υβρίζεις και σε κόβουμε. Τελείωσε. Είδες κόκκινο, εσύ και βρει. Όχι, κόβεσαι. Επόμενη γραμμή. Κι έγινε με παιδιά, μιλήσουμε. Κι έγινε με παιδιά, μιλήσουμε. Φύγε, παιδό, ρε. Ναι. Χαστούκάκι στην καρδιά. Ναι. Κέρασε ο μπαμπάς με σένα. Είπε στο καφενείο Καραγιό. Και χάρηκε που γέμισε σένα. Τι το γνάζε με το Σιμωνά. Επόμενη γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Έλα. Είμαι εδώ, τι. Έλα, εγώ Χασιάπης είμαι. Χασιάπης είσαι. Σπάζω τα αρνιά για το Πάσχα. Μπράβο ρε φίλε, καλές δουλειές να έχεις. Έχω φυλάξει για τον Ασλαμά, για πουτσια. Και σένα παπά σου κέρναγε στο καφενείο. Έλα. Έλα. Έλα φίλε. Γαμιέσαι μάλα. Ωρε μάλα. Κάτω λίγο κάτω. Ένα παιδί με ο χούρος. Ο οποίος δεν κοιμηθείς ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν πάνε αγάμε καμιά γυναίκα να σφίγει κιλά καμία από το κεφάλι. Ας στέλνει άλλα μας, βλάκα. Τι άλλο, ένα χρόνο παίρνει τηλέφωνο και με βρίζει. Έλα να με βρίζει, να τα πούμε σαν άντρε. Τι παίρνει τηλέφωνο, κάτσε κάτι μουνιέ. Σε στείλω σε ένα νοσοκομείο. Α, από εκεί πέρα παλιό αδερφά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι έτσι, γιατί άμα με βλέπει στον δρόμο δεν έρχεσαι. Και δεν είναι λίγο κάτι να στείλω τηλέφωνο. Τι διάλογο, κερδούσε ο μπαμπά όταν σε γέννησε. Πήγε στο καφενείο και πήγε κανένα γιο. Εγώ αν έκανα γιο σαν και σένα θα λέγα γέννησε ένα μαλάκα. Δεν ήξερα ότι θα βγει έτσι. Άρα επόμενο μήνα. Θέλω να μιλήσω για το άλλο θέμα για τον αγροτών το θέμα. Γιατί τυχαίνει και είμαι νέος αγρότης. Και αυτό που λέμε έχει φορτώσει πάρα πολύ. Σε φόρτωσε ρε φίλε. Με φόρτωσε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβες να φας από τον Άρη. Και άμα κατέβω κάτω. Να φας τα σόλια, να φας τα σόλια όταν κατέβεις κάτω. Όταν κατέβεις κάτω φάει φασόλια, έτσι να αερίζεσαι καλά, να μου τα αερίζεις καλά, να μυρίζεις και καλά. Αυτός έχει πάρει. Κολόβλαχε. Α, κολόβλαχε. Να αυτοκτονήσει αυτός χρόνος. Άσε ρε παίρνουν τζάμπα. Πάμε στον άλλο. Πάμε στον άλλο. Φεύγουνε μετά. Έλα. Έλα. Τώρα μίλησε. Τον άκουσα που μίλησε. Βασούλα. Πάμε. Είναι σπίτι μόνο εσένα θέλω. Πάμε στον άλλο. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Αριανός από Πειλαία. Και εσύ από Πειλαία φίλε. Καλημέρα. Μεγάλο μήνυμα, μπράβο φίλε. Καταρχήν περαστικά στα πουλιά. Για ποιο λόγο. Σήμερα στο κρατικό της Πειλαίας ναι. Έπαιζε ο Γιώργος Μπάγκας, Μουσάτε, φοβερό κλαρίνο.
Ναι. Την επόμενη φορά να σε καλέσω και σένα. Δεν μου λες να σου πω, κάτσε, άσε, κάτσε, 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 κάτσε. Να το βλέπεις και να το ρουφάς καλύτερα. Έτσι πως κρατάς το μικρόφωνο τώρα και τώρα. Δηλαδή, το Αλεξάνδριο είναι του Άρη το γήπεδο. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, Αργανέ, όταν λες Κλαρίνο, τι, Πέτρος Λούκας, Χαλιάς. Υπηρώτικο, Λυπητερό ή ήταν Γιώργος... Μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί μου. Ή Γιώργος Μάγκας. Ένας. Μακούς. Ακούσατε. Έλα, εσύ μακούς. Λοιπόν, άκου τα γράμματα. Άκου τα γράμματα ποια είναι. Κάντε διάλογο. Πέρσι το Κλαρίνο ήταν μέσα στο Αλεξάνδριο. Φέτος είναι μέσα στο δικό μας. Τώρα, αν εσύ αυτή τη στιγμή που έχεις μεγαλομέτωχο, ενώ εγώ δεν έχω. Βούλος τώρα. Λοιπόν, ενώ εγώ δεν έχω, πανηγυρίζεις που με και ναι, καλά, εντάξει. Να ακούμε τέτοιες φωνές στη Μαρμίτα. Θα λέμε τους ένα ραπτό που λέγεται να φτιάξει λίγο εκπομπή. Δεν γουστάρουμε καθόλου τον Τζόρνταν, ο οποίος ξελαρικιάζει την αρχή. Μας προκαλεί αηδία και πονοκέφαλο. Ο λόγος. Ο λόγος γιατί είναι ο αγλούπες, έτσι απλά. Κατάλαβες. Είναι αγνός παόξης όμως. Δεν είναι... Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του αν με γουστάρει. Κάτσε, πώς δεν σε ενδιαφέρει. Καλά και εγώ γραμμένο στα αρχίδια μου. Εγώ να δεις μισή εγώ. Έλα φίλε, κλείστε την τηλεόραση. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά τελευταία. Γιατί με λίγα είναι καλά ψυχολογικά. Θέματα που με απασχολούν και θα θέλω να τα μοιραστώ δημόσια. Δεν μου δίνει κόλλο πλέον η γυναίκα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Εσύ δώσε το δικό σου σε κάθε φορτηγατζή. Δώσ' τον εσύ στη γυναίκα σου για αλλαγή μια φορά. Κάτι κάνα... Ναι, σωστό. Γιατί όχι. Έχει προσωπικά. Δεν ξέρει. Πάμε κόσμος, δε. Νευριστικός είσαι. Το μήνυμα άλλο. Δεν με νοιάζει το μήνυμα. Εγώ είμαι εμένα. Όχι, να πεις. Όχι. Πάντε να ρε. Όχι, δεν το πεις εσένα. Δεν πάψε εσένα, ρε. Μην πονάζεις. Δεν καθυστερημένε. Σε αυτόν το είπα. Δεν καθυστερημένε. Άντε ρε, πάμε καθυστερημένο, ρε. Δεν το πεις εσένα, ρε. Δεν το πεις εσένα. Άντε, ρε. Γιατί δεν είσαι καθυστερημένος, ρε. Δεν μπορείτε να μια σχέση με άτομα του ίδιου φίλου. Ορίστε, Γιώργο, δεν άκουσα συγγνώμη. Αδερφός σου να είσαι με το παιδί σου να επιστρέψει σχέση με άτομα του ίδιου φίλου. Εγώ! Ναι, ναι. Αν είχα παιδί, όπως του βγαίνει στη φύση του, ρε φίλε, βέβαια. Τι έδωμα το μαχαίρωνα. Και πούστης και άντρας. Το κατάλαβες. Πάμε επόμενη γραμμή. Το λες.